Θα μιλήσουμε σε δύο κομμάτια. Το ένα αφορά τη συμφωνία που κάναμε πρόσφατα με τη Vattenfall και το δεύτερο αφορά για τη συμφωνία που έχουμε με τη Vodafone και την οποία με επιτυχία ανανεώσαμε στο προηγούμενο σεμινάριο Θεσσαλονίκη, στο BBS. Λοιπόν, για να μην χάσουμε πολύ χρόνο, συμφωνία Olympia Idea και Vattenfall. Το οικιακό τιμολόγιο, ύστερα από συνεννόηση που είχαμε, είναι οι τιμές που βλέπουμε. Το οποίο το έχω πάρει και τον κατάλογο που υπάρχει και μπορούμε να βρούμε μέσα στην Team 100 και στη σελίδα της Team 100 και στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές σελίδες της Olympic. Ένας ο οποίος έχει έως και 2.000 κιλοβατόρες κατανάλωση το τετράμινο, δηλαδή από καθαριστικό σε καθαριστικό, στο τελευταίο το καθαριστικό επομένως, δικαιούται μια έκπτωση τελική σε εμάς 15%. Αν το υπολογίσουμε αυτό με κάποιο τιμολόγιο που έχουμε σπίτι μας ή φίληξη συγγενείς, θα δούμε ότι είναι πάρα πολλά χρήματα, πολύ παραπάνω από ό,τι είναι η έκπτωση, από ό,τι είναι το κόστος της κάρτας. Η έκπτωση που γίνεται αφορά στο ρεύμα που πληρώνουμε στη ΔΕΗ. Όχι ολόκληρο το λογαριασμό, δεν αφορά στον τελικό λογαριασμό, ούτε σε άλλα τέλη, αφορά εκεί που γράφει κιλοβατόρες. Τώρα, αν έχει πάνω από 2.000 κατανάλωση, έχει 20% έκπτωση. Είναι πάρα πολύ μεγάλη έκπτωση. Και επίσης, ένα μεγάλο όφελος που υπάρχει είναι ότι υπάρχει μειωμένο κόστος εγγύησης, το οποίο είναι 40 ευρώ για όσους είναι συνεργάτες της Olympic Idea. Επομένως, κάποιος που μπορεί να δίνει 100 ευρώ, 80% ανάλογα με την κατανάλωση και 200, εξοικονομεί άμεσα και χρήματα από εκεί. Αυτό αφορά το οικιακό τιμολόγιο. Τώρα, για επαγγελματικά τιμολόγια σε ανθρώπους επαγγελματίες υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Υπάρχει το ΓΑΜΑ 21, ΓΑΜΑ 22 και ΓΑΜΑ 23. Το ΓΑΜΑ 21Β, ΓΑΜΑ 22Β και ΓΑΜΑ 23Β είναι τα βιομηχανικά. Θα τα δούμε σε βιομηχανίες και σε εταιρείες μέσης ισχύς, μεγάλης ισχύς, πολύ σπάνιο. ΓΑΜΑ 21 συνήθως βρίσκουμε σε καφετέριες, ταβέρνες, μαγαζιά, σε ό,τι δηλαδή έχουμε και συμβεβλημένο στην Ολύμπη και το 95% της αγοράς έχει τιμολόγιο ΓΑΜΑ 21. Ακόμα και λογιστά είναι, πρέπει να έχει επαγγελματικό τιμολόγιο. Επομένως, σίγουρα θα βρούμε πάρα πολλούς επαγγελματίες. Το υπόλοιπο 5% είναι στο ΓΑΜΑ 22 με 23. Τώρα, τι έκπτωση μπορούμε να έχουμε, διότι όταν θα πάμε να μιλήσουμε σε έναν επιχειρηματία, είναι βασικό να ξέρουμε. Εδώ σε συνεννόηση που είχαμε εκπροσώπους της Vattenfall, μου είχαν την εξής απάντηση. Όταν μιλάμε για τιμολόγιο ΓΑΜΑ 21, η έκπτωση που έχουμε είναι 20%. Πάλι η έκπτωση είναι πάνω στο ρεύμα που πληρώνει στη ΔΕΗ. Στη ΔΕΗ, όχι σε άλλους παρόχους. Σε άλλους παρόχους αλλάζει, η έκπτωση προφανώς μπορεί να είναι μικρότερη. Με βάση τη ΔΕΗ είναι 20%. Συνήθως είναι παραπάνω από 20%, αλλά δεν μπορεί να το κάνει συγκεκριμένο, διότι είναι πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν. Επηρεάζει η κατανάλωση του επιχειρηματία, επηρεάζει η κατάστασή του, αν έχει πληρώσει τους λογαριασμούς, επηρεάζει αν είναι σε κάποια ρύθμιση και αν είναι συνεπής στη ρύθμιση. Όλα αυτά επηρεάζουν. Επομένως, δεν μπορεί να είναι συγκεκριμένη προσφορά. Αλλά για να μπορούμε να ξέρουμε πώς θα απευθυνθούμε, είναι σίγουρα πάνω από 20. Κάτω από 20 αποκλείεται να βρεθεί. Επομένως, αν πάμε με 20, ας είναι και 22 και 23 και 21,7, ξέρω εγώ. Δεν έχει σημασία, διότι όταν πάμε με την επίσημη προσφορά της εταιρείας, Olympic Idea και Vattenfall, θα πας με ένα καλύτερο πρόσωπο από τη στιγμή που θα μπορείς να δείξεις μια μεγαλύτερη έκπτωση, αντί για 20. Λοιπόν, αυτό είναι αφορά τους επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες σε έρευνα που κάναμε και κυρίως με τον Αριστοτέλη, τον Τριανταφύλλου στην Αλεξανδρούπολη εδώ πέρα, συνεργάτης και φίλος, δίνουν πάρα πολλά χρήματα σε εγγύηση και το ρεύμα τους είναι πολλά λεφτά. Μπορεί να είναι και 600 και 700 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να γλιτώσει κάποιος χρήματα αρκετά, απλά έχοντας συνδρομή. Σαν ένα επιχειρηματία συγκεκριμένα που κοιτάζουμε και ο οποίος βρέθηκε να έχει ΓΑΜΑ 22 τιμολόγιο παρότι είναι σπάνιο, αυτός γλίτωνε καθαρά έχοντας υπολογίσει και την κάρτα που θα πληρώνουμε σχεδόν 100 ευρώ το μήνα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτού του ανθρώπου του δώσαμε κάρτα, του δώσαμε πρόσβαση στο ρεύμα, του χαμηλώσαμε το κόστος και θα γλιτώσει και 1.200 ευρώ όλο τον χρόνο. Συν τις εκπτώσεις και τα υπόλοιπα προνόμια που μπορεί να έχει. Είναι πάρα πολλά λεφτά. Τώρα, γενικές πληροφορίες που χρειάζεται να έχουμε.
Η έκπτωση γίνεται στο ρεύμα, όπως είπα. Το τονίζω πάλι γιατί και έχω αρκετούς συνεργάτες συναντήσει που νομίζουν ότι η έκπτωση αφορά τα πάντα και υπάρχουν προβλήματα και στη μεταφορά της πληροφορίας. Γίνεται στο ρεύμα που πληρώνει στη ΔΕΗ. Όλες οι υπόλοιπες χρεώσεις, ΕΡΤ, δημοτικά τέλη, ΦΠΑ κλπ. Ισχύουν κανονικά. Δεν αλλάζει τίποτα από αυτά. Κανονικά. Ένας λογαριασμός θα εκδοθεί ή δύο. Ένας λογαριασμός εκδίδεται από την Vattenfall που περιλαμβάνει το ρεύμα που είναι να πληρώσει τη Vattenfall και τους φόρους. Τα δημοτικά τέλη και όλα αυτά που είπαμε πριν. Ο λογαριασμός είναι μηνιαίος, τον πληρώνουμε κάθε μήνα και μάλιστα μπορούμε απλά να πάμε στο μετρητή μας, να το δούμε μία του μηνός, να υποβάλουμε μέσα σε μία φόρμα που έχει τη μέτρηση, πιθανόν και μια φωτογραφία από ό,τι ξέρω, και να μας βγάλουν πόσο είναι να πληρώσουμε. Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να καθυστερούμε, χωρίς να περιμένουμε, χωρίς τίποτα. Σε περίπτωση κάποιος δε που έχει συνδέσει την πιστωτική του κάρτα με το λογαριασμό του και επιχειρηματίας αυτό, έχει 30% έκπτωση στην εγγύηση. Αυτό προφανώς διότι η Vattenfall πληρώνεται από την τράπεζα, έτσι, οπότε δεν χρειάζεται να έχει μεγαλύτερη εγγύηση. Υπήρχε μια πληροφορία που είχα αντιληφθεί και τη μοιράζομαι σε περίπτωση που έρθει και σε εσάς, που μας έπεσε στο τραπέζι, η οποία λέει ότι αν έχεις βάλει πιστωτική είναι 0% ή δεν έχεις καθόλου εγγύηση. Δεν ισχύει αυτό, ψάχνοντάς το, διότι υπάρχουν εταιρείες όντως που εμφανίζουν 0% εγγύηση, όμως μετά από κανένα δύο λογαριασμούς, τρεις, σου έρχεται κάποιος, ένας λογαριασμός που έχει μέσα και εγγύηση έξτρα ένα ποσό 300 ευρώ, 400, το οποίο αν δεν το αποδεχτείς χάνεις τη συμφωνία ολόκληρη. Και βρίσκεσαι δεμένος. Τώρα, πώς μπορούμε να μιλήσουμε, να προσεγγίσουμε κάποιον υποψήφιο και κυρίως και επιχειρηματίες, έτσι, γιατί είναι πολλά τα χρήματα και σε αυτούς. Μπορούμε να του ζητήσουμε να του παρέχουμε μία πλήρη ενημέρωση της Olympic Idea, δηλαδή τα προνόμια της Olympic Idea που μπορεί να έχει, σαν μέλος και αν έχει και επιχείρηση και σαν επιχείρηση, τη Vodafone και τα προνόμια της Vattenfall. Συγκεκριμένα για τη Vattenfall, το αναφέρουμε πολύ απλά ότι θα έχει μία έκπτωση 20% πάνω στο ρεύμα που πληρώνει σε σχέση με τη ΔΕΗ. Εφόσον τον ενδιαφέρει, του ζητάμε ένα τελευταίο εκαθαριστικό, προκειμένου να του φέρουμε μία προσφορά της Vattenfall. Στέλνουμε αυτό το καθαριστικό με email, το λογαριασμό, τον εκαθαριστικό, και αναμένουμε την προσφορά. Το email και πού το στέλνουμε, θα έχω στο τέλος τα στοιχεία επικοινωνίας. Η συνέχεια είναι σως αυτό, η προσφορά που θα του πάμε, του το διευκρινίζουμε ότι είναι ενδεικτική. Δεν είναι δεσμευτική, δεν είναι τελική προσφορά και είναι συμβόλαιο και πώς θα μου στείλουν. Του το διευκρινίζουμε αυτό, ότι θα σας έρθει μια προσφορά, θα σας τη δείξω. Είναι ενδεικτική, θα πρέπει να την αποδεχτείτε. Δεν είναι δεσμευτική και γι' αυτό λέγεται προσφορά. Αλλιώς θα λεγόταν είναι συμβόλαιο. Εάν αποδεχτεί την προσφορά ο ίδιος, τότε υποβάλλουμε μια φόρμα αίτηση στη Vattenfall, η οποία θα εγκρίνει τη φόρμα, θα δει τα στοιχεία που θα έχει ζητήσει και αν θα εγκρίνει τον επιχειρηματία. Και εφόσον εγκριθεί, αποστέλλονται με ταχυδρομικές, courier και τα συμβόλαια, υπάρχει αντίγραφο σε αυτό, τα υπογράφει όπως γίνεται και με τη Vodafone και τις κινητές τηλεφωνίες. Η διαδικασία αυτή. Τώρα, τα στοιχεία επικοινωνίας, ο κύριος που συνομιλούσα και εγώ και τον βρήκα πάρα πολύ συνεννοήσιμο και είναι και μέλος στην Olympic Idea, μάλιστα ετήσιο, είναι ο κύριος Γιάννης Λατζουράκης, εδώ έχουμε τηλέφωνο επικοινωνίας και έχουμε και email. Στο email του θέλει να του στέλνουμε τις προσφορές. Μάλιστα, κατά δική του διευκόλυνση, μου ζήτησε αν είναι εύκολο να μιλάνε η ηγεσία που έχει κάποια ομάδα από κάτω και όχι όλοι μαζί. Το οποίο είναι πολύ φυσιολογικό για λόγους οργάνωσης και προφανώς δηλαδή να μιλάνε κατά τη γνώμη μου τα σμαράδια και πάνω μαζί του σε κάποια ομάδα. Εντάξει, αυτό θα το κανονίσει ο κύριος Σάιζ με την κυρία Σίση. Για να μην υπάρχουν παρανοήσεις και τα υπόλοιπα. Αν υπάρχουν απορίες, διευκρινιστικά σημεία. Είναι ευπρόσδεκτος οποιαδήποτε στιγμή είμαστε ακόμα και με έναν επιχειρηματία ή με κάποιον ο οποίος κάνει πολύ μεγάλη κατανάλωση να του ζητήσουμε να μιλήσει και ο ίδιος μαζί του. Να μας βοηθήσει και τηλεφωνικά να κάνουμε στο ραντεβού, δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Είναι διαθέσιμος προκειμένου να γίνει συμφωνία. Αυτά όσον αφορά το ρεύμα. Τώρα, γιατί είναι Vodafone. Οι πιο πολλοί σου να τα ξέρουν, αλλά θα τα αναφέρουμε πάλι και κυρίως για τα καινούργια μέλη. Είναι κάποια προγράμματα που έχουμε σε συνεργασία με τη Vodafone. Κινητής τηλεφωνίας είναι αυτά που βλέπουμε στη διαφάνεια, τα οποία αφαιρούν λεπτά προς κινητά και σταθερά. Το πιο δημοφιλές πρόγραμμα είναι το Business Antenna, 1500 και 1500 αντίστοιχα για κινητά και σταθερά λεπτά ομιλίας.
SMS 1500, 4 GB Ιντερνετ, πάρα πολλά δεδομένα. Να διευκρινίσουμε ότι παρέχονται δύο SIM και υπηρεσία Internet Mobile for Sharing, η οποία αν δουν λογαριασμοί, αν τους λογαριασμούς είναι κάπου στα 14 ευρώ, όσοι έχουν ήδη το πρόγραμμα αυτό, προκειμένου να μπορείς να μοιράζεσαι το Internet σου και με στικάκι στο laptop ή στο iPad, στη συσκευή ή στο tablet που μπορεί να έχεις. Γενικώς η τιμή του 92-96, η τελική τιμή που έχει ο Olympic είναι 43,43. Είναι πάρα πολύ φθηνή τιμή για το συγκεκριμένο πακέτο. Υπάρχουν και τα υπόλοιπα πακέτα, όπως βλέπετε. Οι χρεώσεις που έχουμε είναι ένα λεπτό. Οι τιμές που σας είπα πριν είναι τελικές με ΦΠΑ και τέλη, όπως προανέφερα. Και έχουμε τώρα, για αντίστοιχα για τα πακέτα τα Business Direct, υπάρχουν κάποια λεπτά διεθνής ομιλίας σε σταθερά. Μπορούμε να καλέσουμε τα σταθερά σε όλες τις χώρες, πριν ελαχίστων εξαιρέσεων που δεν νομίζω κάποιος να έχει καν εκεί κάποιον να μιλήσει. Και 30 λεπτά σε διεθνή κινητά. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ αν έχουμε ειδικά για να αναπτύσσουμε ομάδες στο εξωτερικό ή έχουμε συγγενείς. Παράδειγμα, εγώ έχω τους γονείς μου στην Κύπρο. Και πλέον επικοινωνώ χωρίς να πληρώνω. Εύκολα και άνετα από το κινητό μου. Πιθανόν άνθρωποι αναπτύσσεται η Βουλγαρία, η Αλβανία, η Τουρκία σιγά σιγά. Γιατί να μην μιλάμε από οπουδήποτε και στην Αμερική μέσα από αυτά τα λεπτά. Προγράμματα σταθερής. Υπάρχουν δύο προγράμματα. Για ένα κανάλι φωνής ή αν θέλουμε δύο γραμμές. Έχουν κάποια λεπτά, είναι απεριόριστα για τα εθνικά σταθερά και έχουν 300 και 360 λεπτά αντίστοιχα για τα κινητά και ίντερνετ. Οι τιμές είναι ένα μήνα τελικές. Εδώ να πούμε και στα δύο προγράμματα, είτε κινητής είτε σταθερής, δεν υπάρχει τέλος ενεργοποίησης. Αυτό είναι σημαντικό, διότι το τέλος ενεργοποίησης είναι κανένα 50. Από 35 έως 50, αναλόγως τη σύμβαση που έχεις. Πάρα πολύ καλό. Και αυτό ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε μια έξτρα έκπτωση, αν το καλοσκεφτούμε. Τα πακέτα όλα που έχουμε είναι 18 μήνα, ενώ συνήθως στην αγορά είναι 24 μήνες. Αυτό προφανώς λέει ότι κάτι έχουμε εμείς σαν όφελος και ένα προνόμιο. Με κάθε συνδρομή, με κάθε δικαίωμα που έχουμε, έχουμε 10 ευρώ έκπτωση έως 30 και σε άλλα προγράμματα. Εδώ πέρα θα βρούμε προγράμματα όπως τα προϊόντα της Procter & Gamble που αφορούν εξυριστικά, αφρούς, ξηραφάκια, διάφορα οδοντόκρεμες και διάφορα άλλα προϊόντα. Αλλά αν κάποιος κοιτάξει μέσα στο My Account, που το έχω κοιτάξει, και πάει εκεί που λέει Thank you, θα βρούμε ανταμοιβές για τα Starbucks, ένα στην ένα καφέ. Θα βρούμε από το e-table 10 ευρώ έκπτωση σε συγκεκριμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Αθήνα και Θεσσαλονίκη σε επιχειρήσεις για να πάμε να φάμε. Η οποία έκπτωση μάλιστα μέσα στις λεπτομέρειες γράφει ότι δεν επηρεάζει οποιαδήποτε άλλη έκπτωση. Δηλαδή, φανταστείτε να πάτε σε ένα κατάστημα της Olympic, να σας γίνει η έκπτωση από 60 ευρώ 50 και να πείτε και 10 ευρώ γιατί τα 10 τα πληρώνει το e-table και όχι εμείς, 40. Δεν χάνει κάτι ο επιχειρηματίας σε αυτή την έκπτωση που κάνει το e-table, τα πληρώνει απλά από το e-table. Κάποιος δηλαδή μπορεί να έχει ένα τηλέφωνο σε 43 ευρώ και κάθε φορά που θα πάει μία φορά να φάει έξω να γλιτώνει άλλα 10. Γιατί σίγουρα θα πάει μία φορά έξω. Θα γλιτώσει άλλα 10 ευρώ. Ανά άτομο. Αναχρήστης, έτσι. Τώρα, με μία κάρτα ετήσια σε Olympic Idea μπορείς να φτιάξεις μέχρι 5 συνδέσεις χωρίς να βγάλεις άλλη κάρτα Olympic. Μία για τον ίδιο, μία για τον αδερφό σου, την αδερφή σου, μία για τον μπαμπά σου, τη μαμά σου. Να διευκρινίσουμε ότι όλα τα τηλέφωνα Olympic Idea έχουν απεριόριστη επικοινωνία μεταξύ τους, είναι το εταιρική. Αυτό σημαίνει ότι, μιλώντας παράδειγμα ο ίδιος με τον πατέρα μου, μιλάμε walkie-talkie. Όλη μέρα να το έχουμε ανοιχτό και να μιλάμε, δεν θα χρεωθούμε ούτε ένα λεπτό. Προφανώς, αν δούμε και στο 8, υπάρχουν ιδιαίτερα προνόμια για να έχουμε έξτρα πακέτα ίντερνετ, 5 GB, 10 GB, 20 GB, σε πολύ πολύ φθηνές τιμές. Γνωρίζω συνεργάτη μου, τον Θοδωρή τον Κουκουγιαννίδη, που έχει προσθέσει με 10 ευρώ 10 GB στο κινητό του και μπορεί και το κάνει ουσιαστικά και sharing και το κάνει σαν στικάκι για το λάπτοπ του και με μία σύνδεση τα κάνει όλα. Αυτά τα προνόμια είναι επειδή έχουμε πάει σαν κοινότητα εμείς. Συνήθως είναι πάρα πολύ ακριβά να αγοράσεις ίντερνετ. Τώρα, τη διαδικασία που ακολουθώ είναι ότι μπορώ να στείλω το ανάδοχο ζαφύρι
να στείλει στο Γιώργο το Φωτιάδη, είτε σε Skype, είτε σε μήνυμα, είτε σε email, το όνομα του ανθρώπου, το τηλέφωνό του και ποιο πακέτο επιθυμεί και επικοινωνεί η Vodafone μαζί του. Όπως υπάρχουν και από κάτω διευκρινιστικές απορίες από τον κύριο Αξιό Στανίστα και το Μενέλαο Παπαστεργίου, τους οποίους είχαμε συναντήσει και στη Θεσσαλονίκη παρεμπιπτόντως τελευταία φορά. Εδώ δεν έχω άλλες παρουσιάσεις, άλλα slide να πω. Θέλω να πω το εξής μόνο, ότι κοιτώντας ότι την προοπτική του να καθίσει με κάποιον άνθρωπο και να του δώσει το ρεύμα, το τηλέφωνο, τις εκτόσεις, και ειδικά με το πρόμο που τρέχει αυτή την περίοδο με τα δύο εισιτήρια και την εφαρμογή, μπορούμε να πάμε σε οποιοδήποτε επιχειρηματία. Να του πούμε ότι θα σου δώσουμε 20% φθηνότερο ρεύμα, δώσε μας τον εκαθαριστικό σου, να του πάμε την προσφορά. Να του πούμε ότι αν γραφτεί μέχρι 25 Φεβρουαρίου, πολύ απλά θα πάρει και το μαγαζί του 3 χρόνια στο πακέτο της Olympic και εφαρμογή για το μαγαζί του και μια κάρτα που κάνει 336 δολάρια και το ρεύμα που θα έχει γλιτώσει ήδη, γιατί τα νούμερα που θα του πάμε θα γλιτώνει πολλά λεφτά, όπου μετά είναι θέμα δικό του αν δεν καταλαβαίνει ότι θα βάλει 300 και θα βγάλει κάνα 2 χιλιάρικα. Αυτό για μας, γιατί για αυτόν θα έχει όφελος. Αυτό για μας σημαίνει ένα 100 έργο. Κάθε φορά που κάνουμε συνεργασία είναι 100 δολάρια. Διότι είναι ετήσιος και είναι ένα χρόνο μέσα. Και επειδή θα γλιτώνει πάρα πολλά λεφτά από το ρεύμα, εκτίμηση δική μου είναι ότι θα είναι πάντα μέσα. Οπότε θα είναι κάθε χρόνο τα 100 έργα αυτά. Μπορεί κάποιος να κλείσει 10-20 συμφωνίες και να έχει βγάλει 2 χιλιάρικα επί όλα τα χρόνια που θα υπάρχει. Που θα συνεργάζεται με την Olympic. Είναι σαν να φτιάξεις συντάξεις. 5-6 συντάξεις για μια ζωή. Είναι φοβερή προσφορά. Χωρίς το πρόμο ήταν φοβερή προσφορά. Πόσο μάλλον με το πρόμο που μπορούμε να δώσουμε και σταθερότητα στα μαγαζιά και συμμετοχή καταστημάτων. Μέσα στην Olympic, εκτός από το ρεύμα. Εγώ αυτά είχα να πω σχετικά με την ενημέρωση και μια δική μου άποψη για το πρόμο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Κύριε Άρη, το μικρόφωνο σε εσάς. Ευχαριστώ.